Η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της εν ώψη των αγώνων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικρών Χωρών της FIBA Europe. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για το πώς κύλησε μέχρι στιγμής η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Η προετοιμασία κύλησε πάρα πολύ καλά. Οι κοπέλες στο γήπεδο μου απέδειξαν γιατί προσπάθησα πάρα πολύ από την αρχή της χρονιάς να δημιουργηθεί αυτή η εθνική γυναικών. Θυσίασαν πάρα πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο. Είμαστε 2 μήνες γεμάτους σε περίοδο προετοιμασίας, χωρίς ουσιαστικά εκτός από τη θέληση τους να φορήσουν το εθνόσημο. Είμασταν 21 κοπέλες, έχουμε καταλήξει στις τελευταίες 12, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Υπήρχαν κοπέλες που μπορούσαν να διεκδικήσουν τη θέση τους μέχρι το τέλος και το διεκδίκησαν, αλλά είχαμε κάποιες ατυχίες τραυματισμών. Νομίζω ότι πάμε οι καλύτερες 12 για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η εικόνα που έβγαλε η εθνική μας ομάδα ήταν πολύ θετική στα παιχνίδια, στα φιλικά στην Ελλάδα. Θα ήθελα το δικό σου σχολείο όσον αφορά την εικόνα που βγάζει η εθνική γυναικών μέχρι τώρα, τόσο στα φιλικά που έδωσε στην Ελλάδα, όσο και στις προπονήσεις. Αντρέα, είμαστε μια καινούργια ομάδα. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι η ομάδα χτίστηκε πέρσι. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει συνέχεια για αυτή την εθνική ομάδα. Ναι, ήμασταν καλές στα φιλικά στην Ελλάδα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν είμαστε καλές στα επίσημα, δεν μπορούμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Και η περίοδος η οποία βρήκα φιλικά στην Αθήνα ήταν μια περίοδος μεταβατική για τις κοπέλες της Ελλάδας. Οπότε σίγουρα δεν είχαν τον ίδιο ζήλο και θέληση με τη δική μας δεδομένη φυσική κατάσταση και αγωνιστικότητα που ήμασταν 10 μέρες πριν από επίσημες διοργανώσεις. Οπότε αναλογουμένως αυτών των συνθήκων, οι κοπέλες πήγαν πάρα πολύ καλά στα φιλικά. Τι να περιμένουν οι φίλοι των εθνικών ομάδων και της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας από την εθνική γυναικών και την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Σίγουρα να περιμένουν μια καλύτερη παρουσία από την περσινή, όπου η ομάδα μας δεν καταφέρει να σημειώσει κάποια νίκη. Είναι 2 ομίλοι των 8 ομάδων. Δεν μπορώ να οριοθετήσω τώρα τους στόχους. Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι αυτή η εθνική έχει παρόν, έχει μέλλον. Οφείλουμε να τη στηρίξουμε όλοι και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μέσα από το Alpha Sports να στηρίξετε την προσπάθεια μας. Καλύτερη εμφάνιση από την περσινή. Ένα σχόλιο για τις μικρές κοπέλες που βλέπουμε στην Εθνική Γυναικών και πέρσι και φέτος. Αρκετά νεαρά κορίτσια αποτελούν πλέον τον κύριο κορμό της Εθνικής Γυναικών. Το είχα πει άλλωστε ότι για να ξαναδημιουργήσουμε αυτή την εθνική ομάδα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Πρέπει να επενδύσουμε σε κοπέλες οι οποίες είναι μικρές ηλικιακά, έχουν όρεξη και είναι τυχερές γιατί η εθνική U18 έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή η εθνική πλαισιώνεται από 6 κοπέλες κάτω των 22 χρόνων, που είναι μεγάλο επίτευγμα, και κάποιες κοπέλες κάτω των 30 που διαθέτουν εμπειρία και μαζί με τις μικρές μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, ούτως ώστε αν φύγει κάποια μεγάλη του χρόνου να μην υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά. Οπότε κρατώντας στο ρόστερ μου 6 κοπέλες μικρές, μπορούμε σιγά σιγά να χτίζουμε και να βλέπουμε νεαρά κορίτσια να έρχονται από κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι με μικρές κοπέλες θέλει υπομονή, θέλει πλάνο και θέλει χρόνο για να δούμε αποτελέσματα στο μέλλον μια εθνική η οποία ήταν κλειστά τελευταία χρόνια. Και τέλος, την τελευταία ημέρα όπου η Εθνική Γυναικών θα δίνει τον αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ιρλανδία, η Εθνική Ανδρών θα υποδέχεται στον Άγιο Δομέτιο το Λουξεμβούργο, ένα κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ποιο το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις τόσο στα παιδιά που αποτελούν την Εθνική Ανδρών, όσο και στο φίλαθλο κόσμο εν ώψη του κρίσιμου αυτού αγώνα? Καταρχήν, κρίμα που δεν θα είμαστε να στηρίξουμε την προσπάθεια τους, γιατί ήταν δεδομένη η παρουσία όλων των κοπέλων και του προπονητικού staff. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της αποστολής, προπονητές και παίχτες. Ο κόσμος, γιατί βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη προώθηση προς το αντρικό για να κατακλείσει το κλειστό του Αγίου Δομετίου. Είναι μικρό γήπεδο, μικρής χωρητικότητας. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία που να γεμίσει το κλειστό και να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του Κυπρίου καλαθοσφαιριστή. Ευχαριστούμε.